Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη Στερεάς, τον κύριο Μπακογιάννη, σχετικά με τα προβλήματα. Ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Άλλωστε είναι και η γενέτειρά μου, εδώ η πόλη της Λαμίας, η Ρούμελη. Έχω ένα επιπλέον λόγο και χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ και σε αυτή τη συνάντηση. Επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά βέβαια στον ελληνικό λαό και τα οποία επανειλημμένα το ΚΚΕ έχει τονίσει, ότι η παραχώρηση δηλαδή αρμοδιοτήτων στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση συνολικότερα στη χώρα μας, φυσικά και στη Στερεά, δεν συνοδεύτηκε με αύξηση της χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και βέβαια αυτά να τα πληρώνει, να υποφέρει επιπλέον, να επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός, ο λαός της Στερεάς, φυσικά ο λαός της Λαμίας. Από αυτή τη σκοπιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επισήμανε στον κύριο Περιφερειάρχη τις προτεραιότητες που θεωρεί ότι πρέπει να διεκδικηθούν, να προγραμματιστούν και να παλευτούν μαζί με τον λαό της περιοχής, όπως είναι τα σημαντικά έργα που πρέπει να γίνουν αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ίδια τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, γιατί είναι και μια σεισμογενής περιοχή, αλλά και μια περιοχή με πλούσιο δασικό πλούτο που πρέπει να προστατευθεί. Και από αυτή τη σκοπιά, εκτός των άλλων, ότι δημιουργούνται βέβαια και δυνατότητες έργων, έτσι ώστε να λυθούν και προβλήματα ανεργίας των κατοίκων ή άλλων προβλημάτων που υπάρχουν. Όπως επίσης και τα μείζωνα ζητήματα της υγείας, ιδιαίτερα με το νοσοκομείο της Λαμίας, αλλά και με τα άλλα νοσοκομεία και με τα κέντρα υγείας, καθώς και με τα προβλήματα υγείας. Τα ζητήματα, συγγνώμη, παιδείας που αφορούν τα σχολικά κτίρια, το πώς δηλαδή τα παιδιά μας μορφώνονται, εκπαιδεύονται, ζουν τις μέρες που πάνε στο σχολείο. Από εκεί και πέρα μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία επίσης μας ενδιαφέρουν και ενημερωθήκαμε για αυτά, όπως είναι το πρόβλημα της Κοπαΐδας, όπως είναι ζητήματα της διάνοιξης και άλλων δρόμων, της διαμόρφωσης του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα στην Εύβοια που πρέπει να έχει προτεραιότητα, ή αποκαταστάσεις ζημιών που έχουν γίνει ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές τις πρόσφατες στην Εύβοια το καλοκαίρι που είχαμε και που πρέπει να διεκδικηθούν ζητήματα. Και από αυτή τη σκοπιά επαναφέραμε την πρόταση του ΚΚΕ, την συνεπή πάλι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, προβάλλοντας αυτές τις θέσεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και διεκδικώντας τις και στο Κοινοβούλιο, και στα Υπουργεία και μέσα στη Βουλή και στις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αγωνιζόμενοι στο πλάι του εργατικού λαϊκού κινήματος με τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών της περιοχής στους δρόμους του αγώνα. Καλωσορίσαμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος μας έκανε την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να μας επισκεφτεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Κύριε Γενικέ, εσείς ξέρετε ότι πέρα από τις όποιες ενδεχόμενες πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν, εμείς σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, διότι είστε γέννημα θρέμα της περιοχής και αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για το έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνετε για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για την ευαισθησία σας. Και ως Γενικός ήταν εξαιρετικά καλά ενημερωμένος, πριν ακόμα έρθει στην περιφέρειά μας, έχει άλλωστε εξαιρετικούς, πολύ καλούς συνεργάτες εδώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Με πρώτο απ' όλα την πολύ μεγάλη, τη δραματική υποχρηματοδότηση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος λόγω της στατιστικής στρέβλωσης και του στόχου 2. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί στη δημόσια υγεία. Είπα στον κύριο Γενικό ότι η κατάσταση στη δημόσια υγεία στην περιφέρειά μας θυμίζει εμπόλεμη ζώνη και ότι τα τελευταία ζητήματα που δημιουργήθηκαν με το νοσοκομείο Λαμιαίων δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν φτάνει το νοσοκομείο Λαμιαίων, που είναι η έδρα της περιφέρειας, να βιώνει μια τέτοια δομική κρίση, δεν μπορεί παρά να αυτή η κρίση να αγγίζει όλα τα άλλα νοσοκομεία, όλα τα κέντρα υγείας, όλα τα ιατρεία. Συζητήσαμε και για την παιδεία, συζητήσαμε για τα δημόσια έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και εστιάσαμε πραγματικά
στην ανάγκη της αντισεισμικής θωράκισης. Η πολιτική προστασία είναι πάντα κύριο μέλημα της περιφέρειας Θεράς Ελλάδος. Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας το καλοκαίρι. Καταφέραμε να επιβιώσουμε και να μην έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και βεβαίως να ευχόμαστε για το καλύτερο, αλλά να σχεδιάζουμε για το χειρότερο. Για άλλη μια φορά, κύριε Γενική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας. Να είστε καλά και καλή δύναμη.